θεωρούμε ως Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας ότι συντελείται ένα μεγάλο οικολογικό έγκλημα τις τελευταίες μέρες στην περιοχή του Αμαζονίου, που αποδεικνύει ότι ο καπιταλισμός, το σύστημα που ζούμε και το κυνήγι του αμύθιτου κέρδους προκαλεί ανυπολόγιστες περιβαλλοντολογικές καταστροφές. Θεωρούμε υπεύθυνη την κυβέρνηση του Μπολσονάρο, την αντιδραστική κυβέρνηση αυτή, η οποία προορίζει φιλέτα γης για εκμετάλλευση από επιχειρήσεις και μονοπωλιακούς ομίλους την περιοχή αυτή, κάτι το οποίο έστρωσαν το έδαφος και προηγούμενες κυβερνήσεις σοσιαλδημοκρατικές. Επίσης, θεωρούμε υποκριτική τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των G7, οι οποίοι εκτός των άλλων ανταγωνίζονται και για το τι θα γίνει στον Αμαζόνιο και το πώς θα αξιοποιηθεί η περιοχή για τους μονοπωλιακούς ομίλους και την κερδοφορία τους. Η ευαισθησία των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των G7 είναι υποκριτική, καθώς οι μεταξύ τους αντιθέσεις αφορούν εκτός των άλλων και την εκμετάλλευση του Αμαζονίου, που αποτελεί μήλο της έρηδος για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τη στιγμή που προωθείται ταυτόχρονα και η ενεργοποίηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur, που ενισχύει τη δράση τους. Επίσης, στον υποκριτικό αυτό καυγά συμμετέχει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, όταν την ίδια στιγμή και οι δύο έχουν βαρύτατες ευθύνες για τις μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, όπως είναι η πυρκαγιά στο Μάτι, οι πλημμύρες στη Μάντρα που κόστιζαν εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, οι πυρκαγιές φέτος στην Πελοπόννησο, την Εύβοια, η σχεδιασμένη εγκατάλειψη χώρων πρασίνου, πάρκο, όπως είναι για παράδειγμα το πάρκο του Τρίτσι, που είναι ο πνεύμονας πρασίνου της Αττικής, με προφανή στόχευση την ιδιωτικοποίησή τους. Θεωρούμε ότι ο λαός και η νεολαία πρέπει αποφασιστικά να εντάξει αυτή την πλευρά της υπεράσπισης, δηλαδή του περιβάλλοντος, στην πάλη για τη συνολική ανατροπή του συστήματος που το γεννά και την οικοδόμηση μιας άλλης νέας κοινωνίας, η οποία θα έχει στα υπόψη της, στο σχεδιασμό της, την υπεράσπισή του για τη βελτίωση των όρων ζωής του λαού και της νεολαίας. Ως Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ζήτημα που αφορά τους ίδιους τους όρους ζωής του λαού και της νεολαίας. Γι' αυτό δεν μπορεί να αφαιθεί στα χέρια των εκμεταλλευτών που ευθύνονται για την κατάσταση που ζούμε, αλλά να γίνει στοιχείο της πάλης για την ανατροπή αυτού του συστήματος και όσων το υπηρετούν.